Ακόμα και την περίοδο της πανδημίας, ο αγώνας δεν υπήρξε χρόνια που δεν έγινε. Αυτό σημαίνει, δείχνει το πόσο στηρίζουμε και το πόσο αγαπάει και ο τοπικός αθλητισμός και πανελλαδικά και ως ΣΕΓΑΣ αυτόν τον αγώνα. Έχει αναβαθμιστεί ο αγώνας, είναι στα διεθνή meeting της ΙΑΦ, είναι αγώνας κριτήριο και μετράει στο ranking για όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, όπως είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών που θα γίνει στη Βουδαπέστη φέτος. Γι' αυτό θα έχουμε πάλι πολύ καλή συμμετοχή και από Έλληνες αθλητές και από Κύπριους. Είναι διεθνής η συνάντηση. Περιμένουμε πάλι αξιόλογες απαιτήσεις, επιδόσεις. Εγώ θα ήθελα να πω εδώ ότι για μένα η σημαντικότερη συμβολή μέσα στους σκοπούς που εκπροσωπεί τους σκοπούς της ΙΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σαν πρώτο στόχο πρωταρχικά έχουμε βάλει την ανάπτυξη του στίβου, του κλασικού αθλητισμού. Μέσα σε αυτόν τον αγώνα έχουν αγωνιστεί και έχουν ξεπηδήσει πάρα πολλοί αθλητές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μεγάλοι αθλητές, οι οποίοι έχουν διακριθεί και σε διεθνές επίπεδο, δικά μας παιδιά. Έτσι, ο Ιάσονος Θανόπουλος συνεχίζει και αγωνίζεται, ο Σιάκουλης παλιότερα, πάρα πολλοί αθλητές της Ρήψης και αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά του meeting. Γιατί για μας αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού. Δίνουμε τη δυνατότητα σε παιδιά να αγωνιστούν στη σφύρα και στο δίσκο, δύο αγωνίσματα που είναι κατεξοχήν δύσκολα και δεν υπάρχουν στάδια με προδιαγραφές έτσι ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις του να γίνει ένας τέτοιος αγώνας. Και τους δίνουμε τη δυνατότητα να αγωνιστεί μέσα σε αυτόν τον αγώνα. Αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Η συμμετοχή, όλα τα αγωνίσματα είναι σχεδόν γεμάτα. Οι αθλητές και η Ομοσπονδία αγκαλιάζει αυτόν τον αγώνα. Και καλό θα ήταν ο κόσμος, οι γονείς των παιδιών, όσοι αγαπούν τον κλασικό αθλητισμό, να έρθουν αύριο στο στάδιο να δουν κάποιους πολύ καλούς αθλητές, όπως είναι ο Αναστασάκης, έτσι, ο οποίος θα έρθει πάλι αύριο, ο Μουζενίδης και άλλοι που θα μας πει σε λίγο ο τεχνικός σύμβουλος και να θαυμάσουν αυτούς τους αθλητές. Από τι ώρα θα ξεκινήσουν και μέχρι τι ώρα θα ολοκληρωθούν οι αγώνες για να ξέρει και να γνωρίζει και ο κόσμος? Επειδή ακριβώς μπήκαν όλα σχεδόν, έκανε μεγάλη προσπάθεια ο τεχνικός σύμβουλος έτσι ώστε να καλυφθούν όλα σχεδόν τα αγωνίσματα των δικών μας, των παιδιών της περιφέρειας, αλλά και σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που αυτά που μας ζητήσαν οι προπονητές, το πρόγραμμα ξεκινάει από τις 9 το πρωί και τελειώνει γύρω στις 8 το βράδυ. Και επίσης θα ήθελα, είναι ανάγκη να ευχαριστήσω όλους αυτούς που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια τους αγώνες, ανώνυμους και επώνυμους, εθελοντές, παιδιά που έρχονται και βοηθάνε συνέχεια, το προσωπικό του σταδίου. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Δήμο Τρίπολης φέτος, τον Δήμαρχο κύριο Τζούμη και τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Μακαρούνη, γιατί στηρίζουν ουσιαστικά τον αγώνα. Συνδρομή έχει στον αγώνα και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η στήριξη έτσι ώστε να μπορούμε να κρατήσουμε αυτό το θεσμό. Έτσι, παράλληλα με τις προσπάθειες που κάνουμε εμείς και με περαιτέρω ενέργειες, με ιδιώτες κτλ. Να ξεκινήσω από τους μικρούς αθλητές της περιοχής μας, οι οποίοι βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό επίπεδο, υψηλό, αν όχι πολύ υψηλό, όλοι τους. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουμε μία παράδοση με τις Ρήψεις. Είμαστε μία περιοχή η οποία πολλά χρόνια από πριν από εμένα και εγώ σαν αθλητής και μετά σαν προπονητής και τώρα σαν τεχνικός, κάθε φορά, κάθε φουρνιά βλέπουμε και αθλητές οι οποίοι στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες, βλέπουμε αθλητές οι οποίοι πάνε σε διεθνείς διοργανώσεις, διακρίνονται εκεί, πετυχαίνουν μεγάλα πράγματα. Σε αυτό το φεστιβάλ, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, έχουμε καταφέρει να συνδυάσουμε τους μικρούς μαζί με τους μεγάλους. Έχουμε καταφέρει να βάλουμε τα αγωνίσματα των μικρών νωρίς το πρωί. Γιατί? Για να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα, την ευκαιρία να μπουν στο χώρο πιο ενεργά δίπλα στους μεγάλους αθλητές και να δουν πώς είναι και τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να επιτύχουν ή έχουν βάλει σαν στόχο και τους παρουσιάζουμε το στόχο τους μπροστά. Μπροστά στα μάτια, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν το παράδειγμα δίπλα τους, να συζητήσουν, να μιλήσουν, να δουν, να θαυμάσουν, να χειροκροτήσουν. Πόσες κατηγορίες περίπου είναι? Είναι όλες οι κατηγορίες, γιατί ξεκινάμε από K16, K18, έχουμε K20 και ανδρών γυναικών. Είναι όλα τα αγωνίσματα, είναι σφαίρα, σφύρα, δίσκος και ακόντιο. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα στάδιο το οποίο είναι σαν χώρο, σαν τέτοιο, είναι κόσμημα, γιατί έχουμε ένα φανταστικό προπονητήριο Ρήψεων, το οποίο το λέμε βοηθητικό, έχει τις προδιαγραφές, έχει τη δυνατότητα και μας ξεμπλοκάρει βάζοντας έναν καινούριο δικό μας κλωβό μέσα στο κεντρικό στάδιο να μπορέσουμε να κάνουμε όλες τις κατηγορίες για όλα τα παιδιά. Και μην ξεχνάμε ότι το βοηθητικό από εκεί έχει φέρει τα πανελλήνια ρεκόρ του Αναστασάκη. Έχουν γίνει πίσω του Αναστασάκη και του Φραντζεσκάκη. Έχουν
γίνει και μπροστά. Έχει ρίξει ο Φραντζεσκάκης πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι η πόλη, η περιοχή που ευνοεί ή, να το πω αλλιώς, τους ενθουσιάζει. Μπαίνουν μέσα, θέλουν, κυνηγάνε και κυνηγάνε από την πρώτη βολή, από το πρώτο δευτερόλεπτο της προσπάθειάς τους να πετύχουν πανελλήνιο ρεκόρ, γιατί το έχουν σαν στόχο. Είναι κάτι το οποίο είναι παράδοση πλέον. Είναι παράδοση. Και πόσο αυστηρά πρέπει να είναι παρατηρητικοί οι κριτές, έτσι ώστε να είναι ένας άρτιος αγώνας. Για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το επίπεδο που πρέπει και να ανήκουμε στην κατηγορία ή των διοργανώσεων, των διεθνή διοργανώσεων, οι οποίοι αξιολογούνται με 25 βαθμούς στο ranking της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει μια λίστα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, στην οποία οι καλύτεροι αθλητές που έχουν μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς όλο αυτό το χρόνο παίρνουν και την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Τα όρια που έχουν θέσει, γιατί υπάρχουν δύο τρόποι για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, είναι πολύ υψηλά, έτσι ώστε να κυνηγάνε όλοι οι αθλητές αυτούς τους αγώνες και να μπορούν να διακρίνονται μέσα από αυτούς τους αγώνες. Έτσι αποδεικνύονται πάρα πολλά και δηλώνονται ακόμη καλύτερα οι αθλητές στο στερέωμα του στίβου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι αθλητές οι οποίοι έριξαν μία φορά μία μεγάλη επίδοση και δεν ξανά έριξαν και περιμένουμε μήπως. Είναι αθλητές οι οποίοι ρίχνουν κάθε χρόνο, ρίχνουν σε κάθε αγώνα, αγώνα με τον αγώνα, προσπάθεια με την προσπάθεια, βελτιώνουν τις συνθήκες, βελτιώνουν τα ρεκόρ, βελτιώνουν όλο αυτό που θέλουν να πετύχουν. Θεωρώ πως ξεκινώντας και παίρνοντας τα όργανα του Ολυμπιακού Σταδίου για να μπορέσουμε να διοργανώσουμε έναν αγώνα ρήψεων, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 4 όργανα από κάθε βάρος σε κάθε κατηγορία. Με αποτέλεσμα δεν υπάρχει μέτρο ρίσκου ή δεν υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουμε να έχουμε από μόνοι μας όλα αυτά τα όργανα. Παρόλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει, δανειζόμαστε από το Ολυμπιακό Στάδιο. Γι' αυτό και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ολυμπιακού Στάδιου, που μας παραχωρεί το υλικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαθέτουμε στους αθλητές ό,τι καλύτερο μπορούμε στις προδιαγραφές που πρέπει και θα έπρεπε να έχουμε για ένα τόσο μεγάλο αγώνα. Και για να κλείσουμε, τι θα ενθαρρύνατε, τι θα λέγατε, ποιο είναι το μήνυμα του φιλαθλού κόσμου της Τρίπολης, της Αρκαδίας, για αυτό το συγκεκριμένο αθλητικό meeting, γεγονός? Θα ήθελα να τους καλέσω όλους να έρθουν στο στάδιο, να δουν αυτούς τους αθλητές από κοντά και να μπορέσουν να μπουν σε μια διαδικασία σκεπτόμενοι τον εαυτό τους. Πριν χρόνια οι περισσότεροι έχουν περάσει σε αυτή την πόλη από το χώρο του στίβου, έχουν ασχοληθεί, έχουν είτε αρνητικά είτε θετικά συναισθήματα, τα οποία είναι μέρος του αθλητισμού, είναι κομμάτι του αθλητισμού. Θεωρώ ότι βλέποντας και έχοντας τη δυνατότητα να δεις τόσο μεγάλους αθλητές από πολύ κοντά, μιλάμε τώρα για αθλητές οι οποίοι ρίχνουν στις οκτάδες των Ολυμπιακών Αγώνων, π.χ. Αναστασάκης Φραντζεσκάκης. Έρχονται αθλητές οι οποίοι θα μπορέσουν να μας δώσουν επόμενες διακρίσεις. Ορέστης Ντουσάκης, Κορακίδης, που είναι ανερχόμενα ταλέντα. Και δεν θα ήθελα να αδικήσω τους δισκοβόλους, όπως έχουμε 6 πανελλήνια πρωταθλήματα με τον Ιάσον Θανόπουλο κερδίσει σαν πολύ, γιατί είναι καταγωγή του από εδώ. Εδώ μεγάλωσε, επανδρώθηκε στη Βικά και ανέβηκε μετά στην Αθήνα για σπουδές και να συνεχίσει αυτό το έργο. Έχουμε δύο πολύ δυνατούς σφαιροβόλους, Μουζενίδης, Λατιφλάρη, οι οποίοι έχουν πάρει μετάλλια σε αγώνες στο εξωτερικό, είτε πανευρωπαϊκά είτε παγκόσμια. Θεωρώ η Κεσίδη στο δίσκο που κυνηγάει πάλι. Σκοβόλια γυναικών. Έχουμε πολλά παιδιά τα οποία βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Και εδώ να συμπληρώσω και να κλείσω μαζί με τα δικά μας παιδιά, όπως είναι η Βαλεντίνα Δραγκόπουλο, όπως είναι η Μαρίνα Μιχάλου, όπως είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος, να μην αδικήσω κάποια από τα παιδιά ή τα πιο μικρά που έρχονται σιγά σιγά και αρχίζουν να ανεβαίνουν. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και πραγματικά αυτό το Σάββατο, αύριο, το παγκόσμιο ενδιαφέρον του στίβου θα βρίσκεται μέσω του προγράμματος Roster Athletics που χρησιμοποιούμε στην Ομοσπονδία για να περνάμε τα αποτελέσματα απευθείας, χωρίς καθυστέρηση, έτσι ώστε να μπορεί να ενημερώνεται οποιοδήποτε, οπουδήποτε βρίσκεται. Πιστέψτε με, επειδή ο αγώνας αξιολογείται με 25 βαθμούς και δεν είναι καθόλου λίγοι, είναι δύσκολο να τους πάρουν, είναι όλοι παγκοσμίως μπροστά σε ένα roster και παρακολουθούν τα αποτελέσματα βολή με τη βολή, προσπάθεια με την προσπάθεια. Και να ευχηθούμε το φίλαθλο κοινό να ενθαρρύνει τους αθλητές για καλύτερες αποτάσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όσο περισσότερο κόσμο μπορέσουμε να έχουμε, τόσο μεγαλύτερες επιδόσεις θα γίνουν, γιατί είναι παιδιά τα οποία χρησιμοποιούν τον κόσμο, θέλουν τον κόσμο, γιατί αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να ανέβουν ψυχολογικά ακόμη περισσότερο και να μπορέσουν να βγάλουν από μέσα τους ό,τι καλύτερο μπορούν.